τη λειτουργία εξωτερικού ιατρίου ψυχιατρικής καθώς και της απογευματινής βάρδιας του αξονικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Δηδημοτήχου, ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας Κώστας Βαφιάδης μετά την εκ νέου ανάληψη των καθηκόντων του. Ο κ. Βαφιάδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μέσα από τη συνεργασία με τον ψυχίατρο του Στρατιωτικού Νοσοκομείου ξεκινά από την ερχόμενη εβδομάδα η λειτουργία εξωτερικών ιατρίων στην ψυχιατρική, όπως επίσης ξεκινά και η λειτουργία δεύτερης βάρδιας του αξονικού τομογράφου, αποσυμφορίζοντας τις μεγάλες ανάγκες του νοσοκομείου. Η βασική έλλειψη είναι οι μόνιμοι γιατροί στην παθολογική κλινική. Το ξέρετε, έχετε πάρει πάρα πολλές φορές συνέντευξη και τον διευθυντή της παθολογικής, τον κύριο Βουδούρη, που σας τα έχει πει, και πράγματι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, οι σταθεροί, οι μόνιμοι εδώ, για να κρατήσουν σε ένα επίπεδο την κλινική αυτή. Από εκεί και πέρα, βεβαίως έχουν γίνει κατάλληλες ενέργειες από τη μεριά της διοίκησης και έρχονται γιατροί οι οποίοι κάνουν εφημερίες, αλλά καταλαβαίνετε ότι η πραγματική λύση θα είναι να έρθουν μόνιμοι γιατροί. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα. Έχουν γίνει πολλαπλές προκήρυξεις, γίνονται προσπάθειες για επικουρικούς, αλλά δεν έχουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ότι λείπουν δυστυχώς εξειδικευμένα κίνητρα, αν θέλετε, για να μπορέσουν να έρθουν γιατροί στα επαρχιακά νοσοκομεία. Είναι ένα πρόβλημα δηλαδή που αφορά όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία. Επομένως, η βασική μας, αν θέλετε, το βασικό μας θέμα, πρόβλημα, βρίσκεται εκεί. Από εκεί και πέρα θα έχουμε συνταξιοδότηση. Άχμε, προλάβατε. Είναι σε εξέλιξη συνταξιοδότηση ενός συναδέλφου καρδιολόγου. Αλλά εκεί δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν ήδη οι υπόλοιποι άλλοι τρεις. Και φυσικά είναι το θέμα του νευρολόγου, το οποίο σιγά σιγά και αυτό θα πάρει το δρόμο του. Βασική έλλειψη στο νοσοκομείο Δηδημοτήχου σε ιατρικό προσωπικό διαπιστώνεται στην παθολογική κλινική, όπου δύο άνθρωποι προσπαθούν να την κρατήσουν ζωντανή. Ο ίδιος εξήρε την προσπάθεια της διοίκησης να εξασφαλίσει προσωπικό για τις εφημερίες, όμως η πραγματική λύση βρίσκεται στις μόνιμες θέσεις, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει το απαιτούμενο ενδιαφέρον και αυτό είναι χαρακτηριστικό όλων των νοσοκομείων. Γίνεται επίσης προσπάθεια και για την τοποθέτηση γιατρού νευρολόγου, η θέση του οποίου είναι κενή εδώ και μερικά χρόνια. Στις αρχές του μήνα θα έχουμε και εξωτερικό ιατρείο ψυχιατρικής, και από εκεί και πέρα θα δούμε και στις αρχές του μήνα θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε και τη δεύτερη βάρδια στον αξονικό, αυτό αφορά το δικό μου τμήμα, ώστε σιγά σιγά προστίθονται, όταν προστίθονται προσωπικό, γιατί ξέρετε ότι έχουμε και πάρα πολλές συνταξιοδοτήσεις. Σιγά σιγά λοιπόν, κάνοντας σταθερά βήματα, αργά αλλά σταθερά βήματα, να βελτιώνουμε συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.